Μέσα στη δύσκολη οικονομική πολιτική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, με τα προβλήματα να επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των Δήμων, θεωρούμε ότι ο στόχος σε αυτή την περίοδο, πέρα από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας που και αυτή είναι δύσκολη, είναι η στήριξη της τοπικής παραγωγικότητας με δράσεις και παραμβάσεις που θα δρομολογούμε στο επίπεδο των οργανισμών αυτοδιοίκησης. Μια τέτοια δράση είναι η σημερινή που παρουσιάζουμε. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, όπου ο στόχος μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου είναι να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα και τους τοπικούς επιχειρηματίες, συνεταιρισμούς, παραγωγούς, εμπόρους. Είναι ένα δίκτυο που επιχειρούμε να εγκαταστήσουμε μεταξύ των προσφερομένων προϊόντων των επιχειρήσεων του Δήμου μας με τους αγοραστές σε όλη την Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και συγκυρία, όπως είπαμε και πριν, δίνουμε την δυνατότητα μέσα από αυτή την ηλεκτρονική σελίδα να το αναδείξουμε, να προβάλλουμε, αλλά και να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά αγοραστές με επιχειρηματίες. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο για τη συνεργασία του και για να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα που είχαμε από κοινού. Θέλω επίσης να πω ότι αυτό το εργαλείο, η ηλεκτρονική σελίδα, αποτελεί πρόσκληση και πρόκληση, φαντάζομαι, για όλους τους Δήμους να αποκτήσουν κάτι αντίστοιχο και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι αγοραστές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να γνωρίζουν τα τοπικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις του κάθε τόπου. Έτσι θα συμβάλλει εν πωλής, όπως είπα και πριν, στην απευθεία σύνδεση παραγωγών με καταναλωτές και έτσι εν πωλής το προϊόν που ξεκινάει με την αρχική του τιμή θα μπορεί να αγοράζεται, για να μην έχουμε μεσάζοντες και όλα αυτά που πολλές φορές έχουμε αναλύσει που ανεβάζουν τα κόστα των παραγόμενων προϊόν. Θεωρώ ότι, και κλείνω με αυτό, ότι είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, μπορεί και θα βοηθήσει και την τοπική αγορά και τα τοπικά προϊόντα, και θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για όλους μας να εγγενιάσουμε τέτοιες δράσεις σαν αυτοδιοίκηση αναφέρομαι, ώστε να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον επιχειρητικό τομέα, ο καθένας στον τόπο του, ο καθένας όπου ζει, βιώνει και ζει την πραγματικότητα που σήμερα διανύουμε. Σας ευχαριστώ. Σήμερα παρουσιάσαμε εδώ, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, μία ιστοσελίδα η οποία είναι μία ηλεκτρονική αγορά τοπικών προϊόντων. Δεν είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς του Δήμου μας. Είναι μια ζωντανή σελίδα στην οποία έχει τη δυνατότητα κάθε παραγωγός τοπικού προϊόντος να μπαίνει ο ίδιος μέσα με το δικό του κωδικό και να βάζει τα προϊόντα τα οποία παράγει, τη συσκευασία με την οποία τα συσκευάζει, την τιμή, την ποσότητα την οποία διαθέτει και τη διάρκεια της προσφοράς που ισχύει αυτή η τιμή. Έχει δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή επομένως να μπει και να αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Εάν παράγει ένα άλλο προϊόν, εάν θέλει να αλλάξει την τιμή του γιατί αγοράζει ή κάτι άλλο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ηλεκτρονική αγορά, δεν μιλάμε απλώς για μια παράθεση στοιχείων. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγγραφείς στην ηλεκτρονική αυτή σελίδα? Είναι τρεις απλές. Πρώτον, η έδρα της δραστηριότητας να είναι στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι δημότης, αρκεί η έδρα να είναι. Δεύτερον, η δραστηριότητα να ασκείται νόμιμα. Και τρίτον, το προϊόν το οποίο παράγεται να είναι συσκευασμένο. Δεν θέλουμε δηλαδή απλώς να πούμε ότι κάποιοι στο Δήμο μας έχουν χύμα προϊόντα, χύμα λάδι, χύμα θέμετ. Να προωθεί η συσκευασία και η τυποποίηση. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι σήμερα το πρόβλημα. Επίσης, την ευθύνη της πώλησης του προϊόντος την έχει ο ίδιος ο παραγωγός. Σε αυτό το θέμα ο Δήμος δεν παρεμβαίνει. Η ευθύνη των στοιχείων που αναρτώνται από τον παραγωγό είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του παραγωγού.
Ο Δήμος απλώς μπορεί να παρέμβει και να κατεβάσει κάποιο συγκεκριμένο παραγωγό από την ιστοσελίδα, εφόσον δεν τηρεί κάποιες προϋποθέσεις ορθής χρήσης της ιστοσελίδας, όπως ισχύει με όλες τις ιστοσελίδες. Το γεγονός αποτελεί ότι το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στους χαλεπούς καιρούς της κρίσης είναι διαφορετικό. Υπάρχουν νέες ισορροπίες στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Με τις διαφαινόμενες τάσεις και οι κριτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνιστικό πρόβλημα. Η σημερινή παρουσίαση της πιλωτικής εφαρμογής, πλατφόρμα υποστήριξης της παραγωγής, προώθησης, προστασίας και προβολής των αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων Δήμου Μήνων Παιδιάδος, αποτελεί μια συντονισμένη κοινή προσπάθεια εθελοντική του Πανεπιστημίου Κρήτης του Δήμου Μήνων Παιδιάδος μετά από αίτημα του Δημάρχου. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση και η προβολή των ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων, αλλά κυρίως η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια των μικρών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας, δημιουργώντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις με την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για το λόγο αυτό, βασικό μας μέλημα είναι η δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου βιοτεχνών, επιχειρήσεων και παραγωγών, μέσω του οποίου θα παραχτούν στοιχεία για την προώθηση των τοπικών χαρακτηριστικών ποιότητας των προϊόντων που επιτρέπουν μια καλύτερη εμπορική και οικονομική προώθηση στην περιοχή. Αυτό κατ' επέκταση, αν το υιοθετήσουν εντελώς δωρεάν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα κεντρικό μητρό αγροτών, βιοτεχνών και να διαχειριστεί κεντρικά πιθανόν από την περιφέρεια Κρήτης. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο στόχος μας είναι με σταθερά βήματα και προσεκτικά να πάμε μπροστά.